Γεια χαρά φίλες και φίλοι του GameOver.gr, είμαι ο Θάνος Τσομπάνης. Σήμερα μαζί θα δούμε τα Razer Kraken X που μας έστειλε η Razer και τα έχω και τα χρησιμοποιώ εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Να πω ότι αυτή τη στιγμή φοράω τα ακουστικά στο κεφάλι μου. Να πω βέβαια ότι το πλήρες κείμενο και το πλήρες review βρίσκεται στο GameOver.gr, οπότε για όλους εσάς που θέλετε να έχετε μια εικόνα και ένα βίντεο, αυτή είναι η παρουσίαση για εσάς. Λοιπόν, ξεκινάω με τα θετικά. Τα ακουστικά αυτά είναι σχεδιασμένα για να είναι πάρα πολύ ελαφριά. Είναι μόνο 250 γραμμάρια, οπότε για πολύ ωραίο gaming ενδείκνυται και μάλιστα εγώ έπαιξα το Σαββατοκύριακο πάρα πολλές ώρες και δεν κατάλαβα καθόλου, δεν με κούρασε το κεφάλι, δεν είχα πόνο στα αυτιά, τίποτα απολύτως. Είναι από τις λίγες φορές που ακουστικό της Razer έχει τόσο λίγο βάρος και δεν με κουράζει καθόλου μετά από πάρα πολλές ώρες gaming. Οπότε σίγουρα ένα μεγάλο θετικό είναι το βάρος τους, όπως και το διαφημίζουν φυσικά οι άνθρωποι. Τα Razer Kraken X σχεδιάστηκαν με γνώμονα το βάρος. Οπότε ναι, το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ελαφριά βοηθάει πάρα πολύ στο πολύ ωραίο gaming. Άλλο πολύ ωραίο χαρακτηριστικό για τα συγκεκριμένα ακουστικά είναι ότι ενώ είναι entry level ακουστικά, έχουν κόστος γύρω στα 50 ευρώ, έχουν 7.1 surround ήχο. Τι σημαίνει αυτό? Το surround, το 7.1, ενεργοποιείται μέσω ενός κωδικού στους υπολογιστές και μέσω του προγράμματος της Razer. Σε κονσόλες δεν μπορείτε να έχετε 7.1 surround. Παρ' όλα αυτά, τα ακουστικά αποδίδουν μια χαρά και στις κονσόλες. Εγώ έπαιξα πολλές ώρες PlayStation 4 με αυτά και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι 7.1, γιατί αν δοκιμάσετε 7.1 στον υπολογιστή και μετά πάτε στη κονσόλα, προφανώς καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν διαφορές, αλλά σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ καλό headset και για τις κονσόλες. Έχει αρκετά μεγάλη ένταση, δεν είναι top. Έχω ακούσει ακουστικά της Razer τα οποία έχουν πολύ δυνατότερους ήχους, θα τα πω λίγο παρακάτω αυτά, αλλά ενώ το 7.1 είναι πάρα πολύ καλό στους υπολογιστές, συγγνώμη, που υποστηρίζεται, στις κονσόλες που δεν υποστηρίζεται παραμένει ένα πάρα πολύ καλό headset. Και περνάω και παρακάτω να πω ότι έχει πάρα πολύ καλή απομόνωση. Μας έχει συνηθίσει η Razer στα ακουστικά της να σε απομονώνουν πάρα πολύ ωραία. Τα μαξιλαράκια που έχουν χρησιμοποιηθεί με άφρο μνήμης και στους μαγνήτες να δημιουργούν των 40 χιλιοστών, οπότε καλύπτουν όλο το αυτή, και στο headband από πάνω. Είναι πάρα πολύ μαλακοί, δεν κουράζουν καθόλου σε συνδυασμό με το βάρος τους, δεν σφίγγουν καθόλου το κεφάλι. Οπότε έχουμε ένα πάρα πολύ ελαφρύ και ξεκούραστο headset με καλό ήχο τόσο σε υπολογιστές που έχει το 7.1 όσο και στις κονσόλες. Τώρα όμως θέλω να περάσω λίγο στα αρνητικά που βρήκα και θα ξεκινήσω από εκεί που το άφησα, ότι ενώ είναι πάρα πολύ ελαφρύ headset, για να επιτευχθεί αυτό έπρεπε να φτιαχτεί από πλαστικό. Οπότε όλο το headset είναι πλαστικό. Δεν έχω πρόβλημα με το γεγονός ότι είναι πλαστικό το headset. Έχω πρόβλημα όμως με το πλαστικό που έχει χρησιμοποιηθεί. Γιατί στην αίσθηση, όταν το πιάσετε για πρώτη φορά, είναι, θα έλεγα, ένα σκαλί, ίσως και δύο παρακάτω από ό,τι μας έχει συνηθίσει η Razer στα πλαστικά της. Δηλαδή, φαίνεται ότι είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένο πλαστικό και κάνει και μερικούς ήχους περίεργους και έχει και πάρα πολύ ελαστικότητα. Αλλά γενικά στην αίσθηση και στην αφή, το εξ ολοκλήρου πλαστικό μοιάζει λίγο φτηνό. Ήταν επιλογή της Razer να κρατήσει όσο πιο χαμηλή το κόστος ίσως και όσο πιο κάτω γίνεται το βάρος του headset και έχει χρησιμοποιήσει παντού πλαστικό. Δεν με βρίσκει σύμφωνο, γι' αυτό και το θεωρώ λίγο αρνητικό. Και δεν με βρίσκει σύμφωνο οπωσδήποτε το είδος του πλαστικού που έχει χρησιμοποιήσει. Θα μπορούσε σίγουρα να είναι λίγο πιο ποιοτικά τα πλαστικά. Προχωράω παρακάτω και φτάνω στο μικρόφωνο. Το μικρόφωνο το ακούτε. Εμένα η ποιότητα του μικροφώνου δεν με ικανοποιεί καθόλου. Να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν έχει καθόλου καλό ήχο, ενώ απομονώνει τους εξωτερικούς θορύβους, δηλαδή τους θορύβους που έρχονται από την απέναντι πλευρά του μικροφώνου, τους απομονώνει και τους σχεδόν εκμηδενίζει, μπορώ να πω. Παρ' όλα αυτά, χαμηλώνει πάρα πολύ και την ένταση του ομιλητή. Όπως ακούτε μέρα αυτή τη στιγμή, το μικρόφωνο είναι δίπλα στο στόμα μου και είναι πάρα πολύ χαμηλά. Χαμηλώνει πολύ τα μπάσα, χαμηλώνει πολύ τον ομιλητή μαζί με όλους τους υπόλοιπους ήχους. Δεν ξέρω γιατί το κάνει. Σίγουρα δεν περίμενα ένα σουντιακό μικρόφωνο σε ένα headset το οποίο κάνει 50 ευρώ, αλλά η Razer έχει δώσει πολύ καλύτερα μικρόφωνα από ό,τι αυτό, το οποίο μάλιστα σε πάρτι σε κονσόλα ήταν σαν να το έχω πάρα πολύ μακριά από το στόμα μου ή σαν να μιλάω πάρα πολύ σιγά εγώ, σε σημείο που δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Εν συνεχεία, στο συγκεκριμένο μικρόφωνο έχω θέμα γιατί δεν μαζεύεται μέσα. Δεν μπορώ δηλαδή να χρησιμοποιήσω το headset μου
έξω στο δρόμο ή να το πάρω μαζί μου σε ένα ταξίδι, γιατί έχω πάντα ένα μικρόφωνο. Ναι, είναι ευέλικτο σίγουρα. Πάει παντού. Δεν ξέρω, πάει παντού. Αλλά δεν μαζεύεται. Οπότε πάντα πρέπει να έχω ένα μικρόφωνο μπροστά στο στόμα μου ή πάνω στο headset. Για το τέλος άφησα την τιμή του ακουστικού, η οποία είναι, όπως είπα πριν, 40 με 50 ευρώ. Αλλά σε σύγκριση με άλλα, headset, της ίδιας της Razer, δεν μπορώ να πω ότι δικαιολογεί ούτε την ποιότητα κατασκευής του, ούτε την ποιότητα του μικροφώνου του, ούτε την ποιότητα ήχου του, γιατί ναι μεν είναι Razer Kraken και τα Razer Kraken μας έχουν συνηθίσει σε μια ποιότητα ήχου έτσι με πολύ ψηλό μπασάτο θόρυβο, αλλά τα συγκεκριμένα δεν το έχουν. Και για τα 50 ευρώ που ζητάει, που είναι entry level, που είναι ακριβώς για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει gaming χωρίς μεγάλα έξοδα. Τα συγκεκριμένα με 50 ευρώ θεωρητικά έπρεπε να κάνουν και κάνουν τη δουλειά τους, αλλά όταν τα συγκρίνεις με τα Razer Electra της ίδιας εταιρείας που έχουν αυτή τη στιγμή ψέματα, τα Razer Electra version 2 της ίδιας εταιρείας που έχουν χαμηλότερη τιμή, δεν βλέπω το λόγο κάποιος να προτιμήσει τα Kraken X έναντι ενός πιο ποιοτικού, με καλύτερους μαγνήτες, με πιο δυνατό και πιο καλό ήχο, με σίγουρα καλύτερο αποσπόμενο μικρόφωνο και διαφορετικό σχεδιασμό στο headband. Έχουν αυτό το ελαστικό που αναφέρεται ως ski goggle headband, τα Razer Electra V2. Οπότε δεν βλέπω το λόγο κάποιος να προτιμήσει τα Kraken X έναντι του Razer Electra version 2. Στη συγκεκριμένη τιμή, τα συγκεκριμένα ακουστικά το μόνο που έχουν να προσφέρουν είναι το 7.1 surround, αλλά και πάλι εγώ αν ήμουν ανάμεσα στα δύο θα επέλεγα όλα τα θετικά του Electra παρά το ένα θετικό του Kraken X που είναι απλά το surround, το οποίο μάλιστα δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στις κονσόλες. Οπότε ναι, δεν είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με το ακουστικό της Razer, αλλά δεν είμαι και δυσαρεστημένος. Δηλαδή, για αυτή τη τιμή είναι ένα απλά καλό headset. Το πρόβλημα είναι ότι κανιβαλίζονται τα προϊόντα της Razer μεταξύ τους αυτή τη στιγμή και έχει τύχει το Electra V2 να είναι σε μια καλύτερη τιμή και να είναι πολύ ποιοτικό ακουστικό. Οπότε, αν θέλετε τη γνώμη μου, μεταξύ των δύο, εγώ θα επέλεγα το Electra. Αλλά γενικά, σαν μια πρόταση ακουστικών σε αυτή την κατηγορία τιμής, σίγουρα ταιριάζει. Τα Razer Kraken X σίγουρα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία της τιμής. Δεν είναι ούτε κάτι απόλυτα αρνητικό, που δεν έχει ήχο, που δεν έχει καθόλου μικρόφωνο, που δεν έχει τίποτα, ούτε κάτι υπερβολικά καλό που θα σας ανατινάξει τα μυαλά με τον ήχο του και με το απίστευτο μικρόφωνο του και με το πόσο ποιοτικά είναι και όλα αυτά. Είναι απλά ok ακουστικό. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το πλήρες κείμενο και το πλήρες review μπορείτε να μπείτε στο gameover.gr. Γεια χαρά σε όλους.